Λάβει. Ωστόσο, τα κόμματα μιλούν για διαγραφές από το εσωτερικό τους για κάποια στελέχη σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Γιατί έχουμε δει και το η Νέα Δημοκρατία να το έχει συζητήσει και το Κοινάλ τώρα τελευταία. Πώς το κρίνετε αυτό? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που με φέρνει πολλές δεκαετίες πίσω. Όταν επί της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας το 1990-1993 υπήρξε θέμα διαγραφών, δημόσια είχα βγει και είχα πει ότι είμαι απέναντι στις διαγραφές. Αυτό αποτελεί, θα έλεγα, το στίγμα της δικής μου παρουσίας. Δεν μπορεί να λένε τα κόμματα ότι είναι κόμματα πολυκομματικών τάσεων και λειτουργούν μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και την δημοκρατική διαβούλευση, και όταν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις να σηκώνουν την σπάθα της τιμωρίας. Αυτό δείχνει το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο έλλειμμα της δημοκρατικής λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, και πάνω απ' όλα ουσιαστικά δείχνει και την ζημιογόνο επίδραση που έχουν επί των τοπικών κοινωνιών και επί των πολιτών. Φανταστείτε ότι την θέση της Προέδρου της Καγκελαρίου τη διεκδικούν δύο προσωπικότητες του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, οι οποίες είχαν συγκρουστεί και είχαν απολύτως διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα θέματα. Δεν είδατε πουθενά καμία διαγραφή. Αν θέλουμε λοιπόν, και αν θέλουν τα κόμματα, και ιδιαίτερα τα κόμματα που θέλουν να λένε ότι εκπροσωπούν μια άλλη αντίληψη, αν τα κόμματα αυτά, εάν στα κόμματα αυτά εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μόνο που κάνουν είναι να συσσωρεύουν ακόμα μεγαλύτερη κρίση στο υποκρίσιμ πολιτικό και κομματικό σύστημα της χώρας. Δεν αντιλαμβάνομαι ποτέ ότι θα φτάσουν στο επίπεδο των διαγραφών. Τότε είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να τα απαξιώνουν τα κόμματα, και αυτό, αγαπητέ μου κύριε Τζούβελη, αποτελεί ένα μεγάλο κρίσιμο μέγεθος για τη δημοκρατία στη χώρα μας. Δημοκρατία χωρίς πολιτικά κόμματα δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ. Τα πολιτικά κόμματα λοιπόν και οι προέδροι τους θα πρέπει να σοβαρευτούν πάρα πολύ και θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα εθνικά ζητήματα, τα κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας μόνο με τις παρέες τους. Χρειάζεται και ο αντίλογος, χρειάζεται η διαφορετική προσέγγιση, χρειάζεται η διαφορετική άποψη, και ο πρόεδρος του κόμματος, αυτός που στην πολιτική θεωρείται μάγκας, είναι αυτός που μπορεί να συνθέτει, να κρατά την ισορροπία και τις ισορροπίες στις πολιτασικές απόψεις των κομμάτων. Και αυτό νομίζω ότι είναι το ζητούμενο. Για φανταστείτε, ένας ολόκληρος κομματικός μηχανισμός κινητοποιείται μόνο στην περιφέρεια Πελοποννήσου και κινητοποιείται απέναντι σε έναν πολιτικό που έχει ξεκάθαρες απόψεις. Ξεκάθαρες απόψεις. Μην ξεχνάτε ότι και όταν πήραμε την στήριξη το 2010, εγώ δεν απέκρυψα, όπως και οι συνεργάτες μου, δεν απέκρυψαν από κανέναν τις κομματικές τους προσεγγίσεις. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός. Τα υπόλοιπα είναι το περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου που έχει δημιουργήσει τη μεγάλη κρίση και τη μεγάλη αβεβαιότητα στην ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Μπόνος από τον Όδος.